Μπροστά σε καταιγιστικέ εξελίξει βρίσκεται το ιστορικό σωματείο του Ναυπακτιακού Αστέρα με τη διοίκησή του να τελεί υποπαρέτηση και με την ομάδα να βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα τη διάλυση. Σύμφωνα και με τον Ταμείο του Σωματείου Παναγιώτη Κοντοχρήστο, οι παρετήσει μελών τη διοίκηση οδήγησαν τα υπόλοιπα εναπομείνατα μέλη σε προβληματισμό. Και αυτό γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο ήρθε αντιμέτωπο με οφειλέ που δημιουργήθηκαν λόγω χρήση των χώρων του γηπέδου Οφειλέ που πρέπει να καταβληθούν μετά και την απέτηση τη διοίκηση του Παπαχαραλαμπίου Σταδίου. Παρά τι δύο συναντήσει που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν βρέθηκε κάποια λύση, αφού και οι δύο εμένουν στι θέσει του. Η μεν διοίκηση του Σταδίου στην εξόβληση των οφειλών, η δε διοίκηση του Ναυπακτιακού Αστέρα στη μία αποδοχή του. Συγκεκριμένα οι απαιτήσει αφορούν ποσό που φτάνει στο ύψο των 12.500 ευρώ για χρήση των εγκαταστάσεων του Σταδίου από το 2019, όπω έγινε γνωστό από την πλευρά του Ναυπακτιακού Αστέρα υποβάλαμε τις παρετήσεις μας. Αυτό μας, πολλά πράγματα μας οδήγησαν σε, ένα σφικτικό, σε μια σφικτική κατάσταση, την οποία προσπαθήσαμε να τη διαχειριστούμε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, κάναμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τα, για να τα φέρουμε εις πέρας. Κάποια άτομα μέλη της, του Διοικητικού Συμβουλίου που, ήταν, που είχαν οργανώσει στην αρχή αυτό το project που ήθαμε, θέλαμε να επιτύχουμε το όραμα που βάλαμε μπροστά στην πορεία το εγκαταλείψανε. Μείναμε πολύ λίγοι που πιστέψαμε σε αυτό και προσπαθήσαμε να το καταφέρουμε. Ε, και από εκεί και πέρα μείναμε εμεί για να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Κατόπιν αυτού και λόγω του αδιεξόδου που υπάρχει, ήρθε ω τελευταία εξέλιξη αυτή των παρετήσεων του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρωτάθλημα στη συνέχεια να είναι κυριολεκτικά στον αέρα αυτή τη στιγμή και να αναμένεται ως επόμενη εξέλιξη, ανεμείνουν στις παρετήσεις, η προσφυγή στο πρωτοδικείο για ορισμό προσωρινής διοίκησης που θα τρέξει τα διαδικαστικά. Μια εξέλιξη εξαιρετικά δυσάρεστη, όχι μόνο για την ΑΦΠΑΚΤΟ αλλά γενικότερα για το ποδόσφαιρο στο νομό του Λακαρδανία. Δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τι εγκαταστάσει όπω έπρεπε, δεν μπορούσαμε να, 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 μα να, να μα βοηθήσουν, μέσω του να χτίσουμε τις ακαδημίες μας στα τμήματα υποδομών που είναι απαραίτητα για το ναυπακτιακό αστέρα. Το θέμα είναι ότι και εμείς προσπαθήσαμε πολύ, βάλαμε πολύ χρόνο, βάλαμε δικά μας, βάλαμε δικά μας χρήματα στην ομάδα. Ο πρόεδρος κυρίως βοήθησε πάρα πολύ οικονομικά. από εκεί έβαλε τις γνωριμίες του. Χρησιμοποίησε όλε τι γνωριμίε που είχε ώστε να προχωρήσουμε με, τους, με το διαδικαστικό αυτό του γηπαιδικού. Αλλά από εκεί και πέρα θα πιστεύω θα ερχόταν η λύση στο γηπαιδικό. Ε, αλλά είναι, ο χρόνο ήταν, πολύ, ήταν εναντίον μα. Mm -hmm. Όσο αυτό προχωρούσε, αυτή η κατάσταση διονυζόταν, είχαμε το χρόνο απέναντί μα. Ε, από εκεί και πέρα και τα μέλη μα δεν βοηθήσανε φύγανε μέλη που ήταν οι προτεργάτες ουσιαστικά, που ζητήσανε βοήθεια από τον πρόεδρο να μπει μπροστά και τον αφήσανε εκτεθειμένο, εκτεθειμένο στο τέλος. Τώρα, τι μέλη γενέσαι εδώ εκεί πέρα. Ε, τώρα εμείς ε, θα, κάνω, θα γίνει γενική συνέλευση. Θα, αν βρεθεί άνθρωπος ούτε, ώστε να αναλάβει το, το σύλλογο, θα γίνουν αρχιερεσίες απ' από την αρχή. Ε, από εκεί και πέρα, αν η Γενική Συνέλευση δεν, το, δεν βρεθεί άνθρωπο και η Γενική Συνέλευση ε, ψηφίσει τη διάλυση του συλλόγου, πάει, η ομάδα θα καταλήξει στο πρωτοδικείο. Το πρωτοδικείο. Από την Πρωτοδικείο μπορεί να, βάλουν, μπορεί να, διαλυ... μπορεί να σβήσουν, τελε, θα, θα κατατεθούν τα χαρτιά στην περιφέρεια θα, και θα, θα κλείσει το μητρό τη ομάδα και θα διαγραφεί γενικε, το Σύλλογο. Η μη χρήση του Παπαχαραλαμπίου από τον Σύλλογο πλην τη πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματο τη Α κατηγορία στην Αιτόλα Καρδανία, οδήγησε τον Αυπακτιακό σε μια ασφικτική κατάσταση, όπω αναφέρεται από πλευρά τη διοίκηση του Ιστορικού Συλλόγου, λόγω τη μη λειτουργία των ακαδημιών, του περιορισμού των διαφημιστικών εσόδων και όλων των άλλων συνεπειών από τη μη χρήση του. Να, νέα παιδιά να φτιάξουν τα τμήματα υποδομών, να προωθήσουμε νέα παιδιά στη μεγάλη ομάδα, να είναι ναυπάκτια παιδιά στη μεγάλη ομάδα. Φέραμε πολύ ήρθαν πολλοί ναυπάκτοι και μα στηρίξανε. Ε, προσπαθήσαμε. Δεν είναι ότι το αφήσαμε έρμεο, αλλά οι, όλες οι, αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην, προ, στο, στην πορεία ήταν, αντιμετωπίζονται, αλλά θέλουν πάρα πολύ χρόνο και δεν είναι η πόρη του ναυμακτιακού, δεν είναι άπειρη ώστε να μπορούμε και εμείς να κινήσουμε και άλλες διαδικασίες, να, να, να γίνουν περαιτέρω ενέργειε που χρειάζονται. Είμαστε, είναι συγκεκριμένο το μπάτζετ του Ναυπακτιακού Αστέρα. Η Γενική Συνέλευση θα κανονιστεί εντό των ημερών, δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία. Θα οριστεί εντό των ημερών. Υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιου για να αναλάβουν τα ίνια τη ομάδα. Ε, περιμένουμε. περιμένουμε ε, ουσιαστικά έχουν τρέξει κάποια μέλη που έχουν παραμείνει αυτή τη στιγμή στον σύλλογο που οι οποίοι κάνουν κάποιες επαφές η ομάδα φέτος χτίστηκε σε πολύ καλά, σε πολύ κα... είχαμε πολύ ποιοτική ομάδα, είχαμε ποιοτικό... οι παίχτες μας ήταν όλοι ποιοτικοί, είχαμε καλό προπονητή. Ε, το team το προπονητικό ήταν γενικά πολύ... Και με φιλότιμο, γιατί βλέπουμε... και, με φιλότι... Είναι... και με φιλότιμο. Και με φιλότιμο. Θέλουν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Θέλουν να συμμετέχουν, θέλουν να τον προχωρήσουν. Ε, αλλά κακά τα ψέματα δεν, να... δεν μπορεί να στηριχθεί αυτό το εγχείρημα πλέον.